Είμαι. Είναι αυτό που θέλω να είμαι. Μήπως να βγω από το μπουκάλι για να δω αν αυτό το πράγμα που γράφει το μπουκάλι έξω συνάδει με αυτό που θέλω να είμαι. Πρέπει να βγω από το βάζο για να δω τι γράφει το βάζο. Λέει μέλι, λέει ξύδι, λέει νερό. Είναι αυτό που θέλω να είμαι. Okay. Αν δεν είναι, άλλαξε το. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες. Ψυχοθεραπεία, coaching, είμαστε 2024. Δεν είμαστε 1924. Εδώ πέρα σε αυτό το κεφάλαιο είναι για όλους μας, το 99,99% είναι ο λόγος που δεν έχουμε αυτό που θέλουμε ακόμα. Εδώ πέρα μέσα θα το βρείτε. Λέει ο Maxwell και λέει ο Maxwell γιατί ζει, υπάρχουν οι νικητές και αυτοί που δεν έχουν μάθει ακόμα πώς να κερδίζουν. Υπάρχουν οι νικητές και αυτοί που ακόμη δεν έχουν μάθει πώς να κερδίζουν. Πάμε να το δούμε. Well. Αν εγώ δεν επενδύσω στον εαυτό μου, γιατί να επενδύσω στον εταίρος μου, το αφεντικό μου, ο άνθρωπός μου, εγώ οφείλω πρώτα απ' όλα να επενδύσω στον εαυτό μου. Είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου, γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες ανεξαιρέτως οι υπόλοιπες επιλογές. Καλύτερη γνώση, καλύτερες επιλογές, καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, συγγνώμη που δίνω έμφαση κάποια πράγματα. Λέει εδώ πέρα το είμαι μου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το έχω. Το είμαι μου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το έχω μου. Ο Τζιμ Ρον έλεγε ότι αν σου χαρίσουν $1,000,000 και στη θέση του εκατομμυρίου βάλετε ό,τι άλλο θέλετε, λέει το καλό που σου θέλω να γίνεις εκατομμυριούχος για να κρατήσεις τα χρήματα. Άλλο έχω 1,000,000. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και τα χρήματα είναι σημαντικά. Έχω υγεία, έχω μια όμορφη σχέση, έχω νόημα στη ζωή μου, έχω σκοπό στη ζωή μου. Άλλο έχω 1,000,000, άλλο είμαι 1,000,000. Αυτό εδώ πέρα το είμαι είναι η κότα. Το έχω είναι το αυγό. Το αυγό μπορεί να σπάσει, μπορεί να στο πάρουν, μπορεί να στο κλέψουν, μπορεί να το χάσεις. Η κότα που είσαι εσύ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να στο πάρει κανένας. Και αν αναρωτιέστε κάποιοι ποιος ήταν ο πρώτος self-help συγγραφέας από καταβολής κόσμου, ίσως να ήταν ο Έσωπος με το Τζιτζικάκι και το Μυρμικάκι. Ή μαζεύεις το καλοκαίρι, ή διανεύεις το χειμώνα. Έτσι, αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα σε τρεις γραμμές να βάλουν ολόκληρες ζωές. Λέει μέσα εδώ πέρα, λέει ότι αν κάποιος λέει σου εγγυόταν, δεν λέει promised, λέει guaranteed, αν κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα, την προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες από το έκανες. Προσέξτε δίλημα. Επενδύω μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική μου εξέλιξη, στην κότα. Για να είναι οι υπόλοιπες 23 πολύ καλύτερες. Δίλημα που δεν μπορεί να πεις όχι. Λέει εννοείται θα το έκανα. Γιατί δεν το κάνω. Δεν έχουμε πάρει. Δηλαδή, οργανώνουμε τις διακοπές μας καλύτερα από ό,τι προγραμματίζουμε τη ζωή μας. Έχω ένα πολύ δικό μου άνθρωπο με πολύ σοβαρά θέματα υγείας. Ξεκίνησε ψυχοθεραπεία πριν από 2 χρόνια, είναι πάρα πολύ καλύτερα. Μετά το καλοκαίρι την παίρνω τηλέφωνο, λέω τι κάνεις. Μου λέει εντάξει. Όταν ακούω το εντάξει, τρελαίνομαι έτσι. Λέω τι είναι το εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι το εντάξει, είναι εντάξει με πολλά ξύ στο τέλος, ξέρετε. Οπότε λέω συνεχίζει ψυχοθεραπεία και τα. Όχι τώρα. Λέω γιατί. Εντάξει. Λέω πας καλά. Πας καλά, ξαναλέω. Με μία βελονιά στην ώρα της γλιτώνεις 10. Διάβαζε ένα βιβλίο. Με μία βελονιά στην ώρα της γλιτώνεις 10 είναι η ζωή σου. What you don't know will hurt you, λέει Έλεγε ο Nightingale. Αυτό που δεν ξέρω θα με πονέσει. Πρέπει να επενδύω στην κότα κάθε μέρα. Οφείλω να επενδύω. Οι άκλοι το πρέπει, το έχουν must για μένα. Have to για τους άλλους. I must. Είναι δική μου ανάγκη. Είναι η ζωή μου. Άσε που τα παιδιά μας δεν κάνουν ποτέ αυτό το οποίο λέμε. Κάνουν αυτό που κάναμε. Με ένα σπαρό 2 τρίγωνα. Όταν η ζωή σταματήσει να διδάσκει. Δηλαδή ποτέ. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι, ο Καλογύρου λέει: μαθαίνω μέχρι να δω τα ραδίκια ανάσκελα. Είναι μαθητές της ζωής, νέοι, υγιείς, χαρούμενοι και έχουν νόημα στη ζωή τους. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Γιατί από αυτήν εξαρτώνται ανεξαιρέτως όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Και πρέπει να το πάρω πολύ σοβαρά. Ο χρόνος που θα επενδύσετε και τα χρήματα σε ειδικούς θα το πάρετε 10% φορές πίσω. Έλεγε ο Μπάφετ, λέει ο Μπάφετ, μάλλον γιατί ζει ο άνθρωπος, το 10% των ανθρώπων μόνο το χρήμα το βλέπει σαν επένδυση.
Το 90% βλέπεις αγκόστος. Θα το πάρεις 100 φορές πίσω. Εμπιστοσύνη. Όσοι είστε έξω, ξαναλέω, μπορεί να μπείτε στο διάδρομο, έχει ακόμα λίγο χώρο. Η εμπιστοσύνη ξεκινάει από τις, από τις λέξεις εν, πίστη. Πίστη σε μένα. Άρα το αν θα δείξω εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπό μου έχει να κάνει με το κατά πόσο δείχνω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Πάμε να το δούμε γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Άλλο εμπιστοσύνη, άλλο ευπιστία. Άλλο εμπιστοσύνη, άλλο ευπιστία. Άλλο αισιόδοξο, άλλο εθεροβάμων. Άλλο έχω ευθύνη, άλλο φταίω. Άλλο εμπιστοσύνη λοιπόν, άλλο ευπιστία. Η εμπιστοσύνη είναι ευφυΐα για μένα, η ευπιστία είναι αφέλεια. Πάμε να δούμε την ιστορία μας. Με συμφέρει να εμπιστεύω. Και θα εκπλαγείτε πόσο λιγότερο από όσο νομίζετε είναι η ανάξη εμπιστοσύνης. Το έχει γράψει ο Σον Κόβι, ο γιος του Στίβεν Κόβι, είχε γράψει ένα βιβλίο The Speed of Trust, η ταχύτητα της εμπιστοσύνης. Και λέει εδώ πέρα ότι όταν πέφτει η εμπιστοσύνη, πέφτει η ταχύτητα, ανεβαίνει το κόστος. Όταν ανεβαίνει η εμπιστοσύνη, ανεβαίνει η ταχύτητα και μειώνεται το κόστος. Σε συμφέρει να εμπιστεύεις. Αλλά είναι οι γραμμές του τρένου που λέγαμε στην αρχή, επειδή πάνε όλοι εκεί πέρα, πάμε εκεί πέρα τυφλοσούρτη. Μήπως δεν με συμφέρει να πηγαίνω τυφλοσούρτη. Και λέει εδώ πέρα ο Σίνεκ ότι μια ομάδα ανθρώπων, είτε επιχείρηση, είτε οικογένεια, είτε οργανισμός, είτε μια πόλη, δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων που ουσιαστικά συγκατοικεί ο ένας με τον άλλον. Ο συνεκτικός κρίκος, ο συνεκτικός ιστός είναι η εμπιστοσύνη. Αυτό που μας συνδέει είναι η εμπιστοσύνη. Δεν είναι η γεωγραφική τοποθεσία. Γι' αυτό θα έπρεπε να μας συνδέει. Με συμφέρει να εμπιστεύω. Ξαναλέω, άλλο εμπιστοσύνη, άλλο ευπιστία. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά από την ώρα που τελειώνει αυτή η παρουσίαση μέχρι να τελειώσει, που ξεκινάει μέχρι να τελειώσει, θα έχουμε όλοι 50 λεπτά λιγότερο να ζήσουμε. Θα έχουμε όλοι περίπου μία ώρα λιγότερο να ζήσουμε. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Το χρήμα είναι χρόνος. Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος από το χαμένο χρήμα. Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος από το χαμένο χρήμα. Όταν έχω χρόνο, μπορεί να δημιουργήσω χρήματα, μπορεί όχι. Όταν τελειώνει το καντιλάκι και δεν έχεις χρόνο, όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα εξτρά χρόνο. Και δυστυχώς ο κόσμος προσέχει πολύ πιο πολύ τα χρήματα το όλο τον χρόνο του. Το χρόνο του σπαταλάμε. Πάμε να δούμε την ιστορία μας. Δεν το κάνω αυτό. Θέλω να δείξω ένα μήνυμα από μια κοπέλα που το έκανε. Μου στέλνει μια κοπέλα ένα μήνυμα, λέει: έβγαλα τις εφαρμογές του Instagram και το TikTok από το κινητό μου. Ο χρόνος στην οθόνη του κινητού μειώθηκε κατά 77%. Ξαναξεκίνησα να διαβάζω βιβλία, να γράφω ημερολόγια, να κάνω ψυχοθεραπεία. Η ζωή μεταμορφώθηκε. Έχω πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Μιλάω με την κοπέλα, διαβάζει περίπου 50 με 60 λεπτά την ημέρα πλέον. Επειδή εξοικονόμησε χρόνο μέσα από μια απλή, δύσκολη επιλογή. 60 λεπτά την ημέρα διάβασμα τι σημαίνει. 60 βιβλία το χρόνο. 60 βιβλία το χρόνο τι σημαίνει. 600 βιβλία τη δεκαετία. Σε έναν κόσμο που ο μέσος άνθρωπος, δυστυχώς, διαβάζει λιγότερο από ένα βιβλίο το χρόνο. Με μία απλή, δύσκολη, αλλά απλή επιλογή. Και επειδή εδώ πέρα είναι Ελλάδα και έχουμε πολλά καλά, αλλά έχουμε και τα κουσούρια μας, αυτή η κοπέλα μετά από μερικά χρόνια για μένα, στον τομέα της, αν συνεχίσει, ήταν ένας από τους κορυφαίους μπορεί και στον κόσμο. Το μέσο χρονικό διάστημα πλέον που μπορούμε να συγκεντρωθούμε χωρίς distraction είναι 3 λεπτά. Κάθε 3 λεπτά, όχι όλοι, οι περισσότεροι είμαστε θυσμένοι κάτι να γίνει, αλλά αυτό μου κλέβει τη ζωή. Αν δεν σεβαστείς τον χρόνο, δεν το σεβαστεί κανένας άλλος. Extra mile, το κάτι παραπάνω, είχε μιλήσει το να δουλεύω, το να κάνω το κάτι παραπάνω, το να δίνω την ψυχή μου, να δίνω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Μίλησε ο Napoleon Hill στο περίφημο βιβλίο Think and Grow Rich το 1933 και έλεγε ότι λιγότερο από 10% των ανθρώπων θα δώσουν την ψυχή τους σε αυτό που κάνουν. 90 χρόνια μετά, φοβάμαι το ποσοστό δεν έχει αυξηθεί. Και στα και όλο αυτό η λέξη μεράκι, η οποία μονολεκτικά είναι αμετάφραστη. Αν ανοίξετε το Oxford Dictionary θα δείτε, θα λέει μεράκι, to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι της ύπαρξης σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνω.
Και όσοι ασχολείστε με τη γλωσσολογία, είναι μαγικό τη λέξη μεράκι την τρέμα από τους Τούρκους. Για τον Τούρκο όμως σήμερα, μεράκι σημαίνει πόνος, μαράζει, καημός. Για τον Έλληνα σημαίνει αγάπη. Λέω του Brian Tracy, το οποίο θα ευχόμουν να το είχα δει στα 15 μου χρόνια. Λέει ο Tracy εδώ, «You are the president of your own personal services corporation. Είσαι το αφεντικό της δικής σου επιχείρησης». Συνεχίζω. «You are always self-employed no matter who signs your paycheck». Πάντα δουλεύεις για σένα, φίλε. Δεν δουλεύεις για αυτόν ο οποίος πληρώνει το μισθό σου. Δουλεύεις για σένα. Συνεχίζω. «The biggest mistake you can ever make is to ever think that you work for anyone but yourself». Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να θεωρείς ότι δουλεύεις για κάποιον πέρα από σένα. Δεν δουλεύεις για την άνθρωπα. Δεν δουλεύεις για τη ΔΕΗ. Δεν δουλεύεις για τη ΧΙΕ εταιρεία, για την Πρόκτερ, οτιδήποτε. Για σένα δουλεύεις. Έχεις επιλέξει να συνεργάζεσαι με την Πρόκτερ. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Δεν δουλεύεις. Πάντα για σένα δούλευες και για σένα θα δουλεύεις πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι, Μαγδαληνές, και ξέρουμε πολλούς ανθρώπους τέτοιους στη χώρα μας και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι οι δουλειές ψάχνουν για αυτούς, όχι αυτοί για τις εργασίες. Και κάποιες φορές δυστυχώς το αφεντικό επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Αργά ή γρήγορα, αν είσαι Μαγδαληνή, θα σε βρει ο σωστός επιχειρηματίας. Θα βρεις το σωστό επιχειρηματία. Και αν πραγματικά είναι αυτό που θέλεις, θα κάνεις τη δική σου επιχείρηση. Γιατί όσοι γίνανε επιχειρηματίες και πετυχημένοι επιχειρηματίες, όταν ήταν στην εξαρτημένη εργασία, δίναν την ψυχή τους για τον εαυτό σου, για τον αυτοσεβασμό σου, για την ταυτότητά σου. Η ταυτότητά μου δεν είναι ποιος είμαι, είναι ποιος θεωρώ ότι είμαι. Και τη χτίζεις μέρα με την ημέρα. Το ξαναλέω, μην αγχωθείτε, θα κάτσω όση ώρα θέλετε, εντάξει, μην αγχωθείτε. Η δράση είναι το σημαντικότερο, και αν ψάξετε την ελληνική γλώσσα και τις παροιμίες, είναι γεμάτο παροιμίες για τη δράση. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνεις σήμερα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Στην βράση κολλάει το σίδερο. Έχουμε πιο πολλές παροιμίες από οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλη έννοια, οποιοδήποτε άλλη αρετή για τη δράση. Λέει εδώ πέρα και είναι του Les Brown, λέει καλύτερα να είσαι έτοιμος για την ευκαιρία και να μην έρθει, παρά να έρθει και να μην είσαι έτοιμος. Καλύτερα να είμαι έτοιμος για την ευκαιρία και ας μην έρθει, παρά να έρθει και να μην είμαι έτοιμος. Γιατί όχι. Γιατί να μην το κάνω. Γιατί να μην βοηθήσω έναν συνάνθρωπο. Μπορεί να υπάρξει κάτι σημαντικότερο, ιερότερο και πολυτιμότερο από το να δώσω χαρά σε έναν συνάνθρωπό μου και διάγνωστο. Μπορεί να υπάρχει κάτι σημαντικότερο στον κόσμο αυτό από να δώσω αγάπη, βοήθεια σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω. Γιατί το χάσαμε τόσο πολύ στην πορεία. Γιατί οι γραμμές στο τρένο πάνε τόσο λάθος. Ήταν η κόρη μου τις προάλλες που είναι 16 σχεδόν ετών, μου έλεγε ότι είχε πάει με μια φίλη σε μια καφετέρια. Πηγαίνοντας προς την τουαλέτα, η κόρη μου που είναι 16 χρονών, ήταν σε ένα τραπέζι μια κυρία 70 ετών με την κόρη της 40. Η κυρία έκλαιγε. Και κάποια στιγμή περνάει η κόρη μου διακριτικά και της λέει της κυρίας, είστε καλά? Κυρία κλαίγοντας λέει, είμαι καλά, αγαπημένη, ανησυχείς. Της λέει η κόρη μου, μπορώ να σε κάνω μια αγκαλιά? Και η κυρία λέει, θα το ήθελα πάρα. Και κάνω την ερώτηση, μπορεί να υπάρχει στον κόσμο αυτό κάτι πολυτιμότερο ή ιερότερο από μια αγκαλιά σε έναν άγνωστο συνάνθρωπο μου? Γιατί το χάσαμε τόσο πολύ στην πορεία? Μήπως να ξαναγυρίσουμε στα βασικά? Η αγάπη είναι γεμάτη από οκυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης η οποία σε κάνει χαρούμενο, ευτυχισμένο και υγιή. Τις προάλλες έβλεπα στο ίντερνετ διαφημίζονται συσκευάσματα οκυτοκίνης. Σπέρια και χάπια, μα πάμε καλά. Η οκυτοκίνη είναι ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ. Αυτά που κάνει ο Γιάννης, όλα αυτά, αυτά είναι αγάπη. Γιατί να μην τα κάνω? Υπάρχει ερώτηση, γιατί να το κάνω, γιατί να μην το κάνω? Πάμε καλά. Η λέξη κίνηση ξεκίνησε από τη λέξη κοινό, κάτι μαζί με κάτι άλλο. Συγκίνηση είναι ταυτόχρονη κίνηση. Άρα παλιά συγκίνηση ήταν αν άφηνα αυτά τα δύο να πέσουν μαζί ταυτόχρονα. Ήταν συγκίνηση. Στην πορεία η συγκίνηση απέκτησε πιο συναισθηματικό και ψυχικό περιεχόμενο.
Και λέει εδώ πέρα, φαίνεται ότι η αφετηρία της μετακίνησης της σημασίας στον χώρο της ψυχής και του συναισθήματος οφείλεται ακριβώς στην αίσθηση ότι τα σωματικά και τα ψυχικά φαινόμενα συνδέονται και ότι μαζί με το σώμα κινείται και η ψυχή. Πάρα πολύ άσχημη, κακοποιημένη και κακοποιητική σχέση με τον εαυτό μου. Συγκατοικούσα με έναν τύραννο ο οποίος μόνιμα με έκρινε, με απαξίωνε, με εξύβριζε, με ματέωνε, αλλά το είχα συνηθίσει. Μετά από δύο βαθιές καταθλίψεις, μια νευρική αφωνία και πάρα πολύ δύσκολα με τον εαυτό μου, αποφάσισα να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα από την πολύτιμη ψυχοθεραπεία, να τον αποδεχτώ και γιατί όχι να τον αγαπήσω. Μας είναι τόσο παράξενο να πούμε να αγαπήσω τον εαυτό μου. Και όμως μήπως το να αγαπήσω τον εαυτό μου είναι κάτι σαν να αγαπάω τα παιδιά μου. Δεν μου αρέσει πάντα αυτό που κάνει το παιδί μου. Έχω επιλέξει να τον αγαπάω. Θα ήταν μια υπέροχη σχέση με τον εαυτό μου αν δεν μου άρεσε πάντα αυτό που κάνω, αλλά αν επέλεγα να με αγαπάω. Και αν σε αγαπάς, αυτό που δεν σε αρέσει, θα το πας σιγά σιγά και πέρα που σου αρέσει. Η ποιότητα όλης της ζωής μου τι είναι? Η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Αυτή είναι ένα παράγοντα. Να το δούμε. Αυτό είναι ένα προγραμματάκι, το Run Keeper, για όσους τρέχετε, όπου ουσιαστικά μετράει την απόσταση που τρέχεις, το χρόνο, το ρυθμό, τις θερμίδες. Το σημαντικότερο είναι ότι σου δίνει 5 φατσούλες για να αξιολογείς τον εαυτό σου στο τέλος. Πολύ στεναχωρημένος, λίγο στεναχωρημένος, ok, χαρούμενος, πολύ χαρούμενος. Όσοι τρέχετε, ξέρετε ότι αυτός ο χρόνος δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Παλιότερα με είχα εμπλοκή εδώ πέρα. Εδώ και εδώ. Εδώ δεν πήγαινα ποτέ, εννοείται, έτσι. Πάντα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος, έως λίγο δυσαρεστημένος. Εκείνη την ημέρα μου έδωσα το γεγονός ότι ήταν χειμώνας, ήταν κρύο και πήγα να τρέξω.